Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την πρόσκληση, εξάλλου η σημερινή μέρα θα είναι αφιερωμένη και στη Βουλή. Και στη Βουλή και ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στην ΕΡΤ πριν πάτε στη Βουλή, γιατί θα τοποθετηθείτε πάνω σε, σε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που θέλω πραγματικά είναι να είναι πρόβλημα, Υπουργέ, ή δεν είναι. Ναι. Αυτά που όντως η περιγραφή του αγρότη ήταν απέδιδε την πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα όμως δείχνει για όλη την Ελλάδα ότι αυτή η τελευταία θεομηνία είχε τεράστιες επιπτώσεις. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ξέρετε λοιπόν ότι βιώσαμε ένα 2016 πάρα πολύ δύσκολο από πλευρά ζημιών. Έχουμε καταφέρει να συντομεύσουμε το χρόνο μεταξύ ζημιάς και αποζημιώσεων τουλάχιστον κατά 5-6 μήνες, εκεί που τώρα, πληρώναμε. Πόσο θα πάρει αυτά τα λεφτά? Θα σας πω τώρα. Πάμε τώρα, γιατί περιμένει πώς και πόσο ο κόσμος να θα σας πω λοιπόν τώρα. Λέει εγώ το μήνα μου, πώς θα περάσει. Και πού θα βρείτε και τα λεφτά? Τώρα λοιπόν, τώρα λοιπόν. Εμείς λοιπόν ήδη έχουμε δώσει εντολή στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ και αυτή την ώρα υποδέχονται αιτήματα για να ξεκινήσουμε τις εκτιμήσεις σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Έχουμε κυρίως σε οπωροκυπευτικά, σε δενδρόδης καλλιέργειας, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε στην ζωική παραγωγή, στην αγροτοτροφία, τεράστιες επιπτώσεις. Εμείς λοιπόν πρέπει να κινηθούμε τάχιστα για να γίνουν οι εκτιμήσεις. Επειδή βρισκόμαστε σε μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τις αποχές των εκτιμητών εξαιτίας της μη ικανοποίησης ενός αιτήματός τους που αφορά την χιλιομετρική αποζημίωση, βεβαίως το οποίο ήταν αποτέλεσμα της συμφωνίας, δεν μας επιτρέπω χρόνος τώρα να τα πούμε. Όχι, έχουμε πει τώρα λοιπόν, ακούστε με, ακούστε με, για να ολοκληρώσουμε για λοιπόν αυτό το τεράστιο έργο, ήδη μπήκαμε στη διαδικασία από την πρώτη μέρα να προσλάβουμε έκτακτο προσωπικό εξαιτίας των καιρικών συνθήκων για να κάνουμε τις εκτιμήσεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σε ένα διάστημα πιστεύουμε 10, 15, 20 μέρες θα βγουν τα συνεργεία να κάνουμε εκτιμήσεις σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσουν σε 15-20 μέρες, εκτιμάτε? Είναι, γι' αυτό σας είπα, μέσα από διαδικασίες έκτακτες. Μέσα από διαδικασίες έκτακτες. Θα βγει λοιπόν ο κόσμος έξω για να εκτιμήσει τις ζημιές. Η εκτίμηση των ζημιών ακολουθεί μετά την εξατομίκευση. Είναι δηλαδή, είναι μερικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Αυτές τις διαδικασίες τις έχουμε συντομεύσει και ήδη έχουμε ένα μέσο όρο γύρω στους 6 μήνες τώρα πλέον που αυτός ο χρόνος μεταξύ, που σας είπα, ζημιάς και αποζημίωσης βαδίζουμε αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει θέμα χρημάτων. Δεν υπάρχει θέμα χρημάτων. Όμως πρέπει να καταλάβουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για αυτούς, ναι, που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και εννοώ πληρώνουν τις εισφορές τους στον ΕΛΓΑ. Διότι ο ΕΛΓΑ είναι ένα ταμείο το οποίο, είναι ένα ταμείο το οποίο λειτουργεί στη λογική της ανταποδοτικότητας και μόνο. Άρα λοιπόν αυτοί που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν, ο αγρότης που για τον λόγο, να σας φάλω για να ολοκληρώσετε την άποψή σας, την απάντηση, θέλουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση. Ο αγρότης που δεν είναι ενήμερος ασφαλιστικά, διότι για τον ΑΒ λόγο δεν του πήγανε καλά τα πράγματα. Αυτός δηλαδή αποκλείεται από αυτή τη διαδικασία? Να βλέπετε, βλέπετε λοιπόν, διότι μπαίνει από την άλλη πλευρά από πάρα πολλούς που θα πει, μα αφού είναι να μας δώσετε τώρα τις ζημιές που πάθαμε, γιατί δεν τα συμψηφίζουμε με αυτά που οφείλουμε. Αντιλαμβάνεστε, αν επικρατήσει μια λογική τέτοια σε έναν ασφαλιστικό φορέα που λειτουργεί στη λογική της ανταποδότητας και έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα, καταλαβαίνετε τι πράξεις θα κάνει από εκεί και πέρα. Άρα λοιπόν, τι λέμε τώρα, όσοι τουλάχιστον δεν έχουν υποχρεώσεις, ας έρθουν να μπουν σε μια διαδικασία ρύθμισης των οφειλώσεών τους, να δώσουν ένα μέρος που θα συμφωνηθεί με τον ΕΛΓΑ για να μπορέσουμε να τους εντάξουμε σε αυτό που λέμε ασφαλιστικά. Υπάρχει ευελιξία και, το ξέρουν οι Έλληνες αγρότες τι έγινε το 2016, όπου ήταν μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη, πόσο έγκαιρα και κυρίως προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε τέτοια επειδή αιτήματα. Το πήρασαμε έτσι. Φτάνουν τα αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ ή χρειάζονται και άλλα, τα πολιτική σχεδία σε εκτάκτου ανάγκης, διάφοροι κανόνες? Μιλάμε τώρα για τις ζημιές οι οποίες καλύπτονται από το ασφάλιστρο. Επειδή υπάρχουν ζημιές λοιπόν που δεν καλύπτονται από το ασφάλιστρο, εκεί
ξεκινάμε μια διαδικασία κάθε χρόνο η οποία λέει ότι μέσα από κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, εφόσον συνταχθεί ο σχετικός φάκελος, υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούμε να δώσουμε και εκεί ενισχύσεις. Πάμε λίγο, διευρύνεται ο χρόνος, γιατί αυτές οι διαδικασίες φτάνουν σε ένα χρόνο. Ναι. Και εκεί λοιπόν θα ενταχθούν και βεβαίως να το ξέρουμε και να το ξέρουν οι ίδιοι ότι, εφόσον οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας το επιτρέπουν, γιατί μιλάμε για χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού, σε όλες τις περιπτώσεις όμως αυτές, όταν συντάσσουμε το φάκελο, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε εκ των προτέρων τα συγκεκριμένα χρήματα. Και βεβαίως, αν δούμε στην εκτίμηση που κάνουμε ότι δεν μπορούμε, ναι, τον πλαφόν που υπάρχει, γιατί και εκεί δεν μπορούμε πάνω από το χρόνο, δεν είναι. 17 εκατομμύρια φέτος. 17. Δεν μπορούμε πάνω από 17. Ναι. Αν υπάρξουν ζημιές περισσότερες, ναι, θα δούμε. Ιδιαίτερα τα ζητήματα που έχουν σχέση με απώλειες εισοδήματος, μήπως μπορέσουμε με de minimis, και το λέω αυτό ιδιαίτερα για τον κλάδο της εγωβροτροφίας που είχε απώλεια μείωση γάλακτος, είχε χάσει ζωοτροφές του, να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όσο γίνεται τον κλάδο. Δεδομένου ότι θέλουμε τον αγροτικό χώρο, εγώ σας λέω ότι ήδη την περασμένη χρονιά ξεπεράσαμε σε πληρωμές τα 140 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά χρήματα δόθηκαν από πλευράς ΕΛΓΑ. Δεν έχουμε πρόβλημα για τους ασφαλιστικά ενήμερους, προχωράμε όσο γίνεται γρηγορότερα. Υπουργέ, επειδή ο κόσμος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή αναρωτιέται και λέει, μάλιστα, εσείς έχετε τα όποια προβλήματα έχετε. Να ανταδεχτώ λοιπόν ότι αυτά τα προβλήματα είναι αντικειμενικά και προσπαθείτε να τα λύσετε και είσαστε και καλοπροαίρετος και θέλετε το καλό μας, θα πούνε πάρα πολλοί αγρότες. Εγώ, αποζημίωση και λεφτά στην τσέπη μου, μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα δω? Σας είπα, οι ασφαλιστικά ενήμεροι, σε ένα διάστημα το οποίο θα κινηθεί γύρω στους 5 με 6 μήνες, θα πληρωθούν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Οι ασφαλιστικοί, αυτοί, ότι όταν εννοώ οι ενήμεροι, δεν εννοώ μόνο αυτούς που πληρώνουν πλήρως τις οφειλές τους, εννοώ και αυτούς οι οποίοι θα ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Από εκεί και πέρα, όσοι δεν έχουν σχέση με τον ΕΛΓΑ, πάμε στα άλλα, αυτά που λέμε τα διαδικασία ψέα, διαδικασία de minimis. Εκεί ο χρόνος θα είναι μεγαλύτερος, ναι, διότι μεσολαβεί, μάλιστα, και μια διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προϋποθέτει έγκριση, προϋποθέτει βεβαίως και την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τον ακούσατε όμως τον αγρότη τι είπε? Εγώ λέει δίνω 23%, είναι προπληρωμένα λέει αυτά. Και έχω πετρέλαιο ρεύμα, το πετρέλαιο ρεύμα, και έρχονται συνεχώς μηνύματα τώρα. Και λέει, για ρωτήστε τον Υπουργό τι θα γίνει με τα πετρέλαια, τα αγροτικά, πότε θα τα πληρωθούμε. Ακούστε, τώρα μπαίνουμε στο άλλο κομμάτι που αφορά και το κόστος παραγωγής και τι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε και μειωμένο κόστος παραγωγής και να καλύπτουμε τον αγρότη από πλευράς ρευστότητας. Εκεί υπάρχουν άλλο είδους θεσμικές ρυθμίσεις, τις οποίες ήδη έχουμε προχωρήσει, αλλά πρέπει να καταλάβουν όμως ένα πράγμα. Όταν λέει ο αγρότης έχω 23% πληρώνω ΦΠΑ, η διαδικασία τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων, ο ΦΠΑ μπαίνει μέσα στις δαπάνες, οπότε στην προκειμένη περίπτωση και συμψηφισμός γίνεται, δηλαδή πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Δεν μπορούμε, επειδή δεν κάνουμε διαδικασίες που μας μειώνουν το κόστος παραγωγής, να το μεταφέρουμε ουσιαστικά στην πολιτεία, στην κυβέρνηση, η οποία έχει προβεί σε κατάλληλες ρυθμίσεις για να μπορεί να απαλλαγεί από αυτό το κόστος. Είναι τέτοιου είδους ζητήματα, πολλά θα υποθούν σήμερα στη Βουλή. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τώρα ήδη θεσμοθετήσει την κάρτα του αγρότη. Βεβαίως αυτό αφορά αυτούς που παίρνουν ενισχύσεις. Μία ο συγκεκριμένος τράπεζα, να λέει ότι είναι έτοιμη ακόμα. Ήδη τρεις τράπεζες έχουν ήδη, έχουμε υπογράψει σύμβαση. Η κάρτα θα αρχίσει να μετράει από την ώρα που θα υποβάλουν τις δηλώσεις ως δε τέλος Μαρτίου, Απριλίου. Από εκεί και πέρα θα μετράει. Είναι συγκεκριμένος ο χρόνος που η κάρτα θα εφαρμόζεται. Και θα αφορά συγκεκριμένο κομμάτι των ενισχύσεων. Μα θα μου πείτε ότι ο κλάδος των προκυπευτικών δεν παίρνει επιδοτήσεις. Όντως, όμως είναι ένας κλάδος ο οποίος από την ώρα που έχει την επαφή κατευθείαν με την κατανάλωση και ταυτόχρονα έχει και τεράστιες εξαγωγικές επιδόσεις. Να μην ξεχνάμε ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο τόνους έχουμε εξαγωγές σε προκυπευτικά. Πάντα οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές οι οποίες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης αγοράς. Αυτό που μπήκε στην αρχή της κουβέντας το πρωί και που ενημερώσαμε τον κόσμο είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος που έχει χρέη στο ένα ή στο άλλη μορφή, ότι μπορεί να αγγιχτεί η αποζημίωση ή η επιδότησή του. Πότε δεν μπορεί να βρεθεί? Πότε είναι ασφαλής αυτή η αποζημίωση, να μπορέσει να λειτουργήσει, να βάλει την παραγωγή του και πάλι μπροστά? Γιατί τι είπε? Εγώ πρέπει την άνοιξη να φτιάξω νέα παραγωγή. Ναι, δέστε να δείτε. Έχει καταρχάς ένα ποσό, ένα 250, το οποίο δεν είναι ακατάσχετο, δεν μπορεί ο καθένας
στον προσωπικό του λογαριασμό δεν μπορεί το να το... 1250. Όμως εγώ τουλάχιστον αυτό που ξέρω είναι ότι το 90% των αγροτών δεν έχουν χάνει χρήση του δικαιώματός τους πηγαίνοντας στην τράπεζα να πούν ότι αυτό θέλω να παραμείνει ακατάσχετο. Από εκεί και πέρα, επειδή συζητάμε αυτή την ώρα και για να διευρύνουμε το ποσό το συγκεκριμένο και κυρίως να δούμε πού θα έχει σχέση κυρίως με χρήματα που έρχονται από τις ενισχύσεις μέχρι ποιο ποσό να ορίσουμε κατάσχετο, αλλά όμως πρέπει να είμαστε και λίγο έτσι να προσεγγίζουμε τα πράγματα όπως διαμορφώνονται. Δεν μπορεί την ίδια ώρα να έχουμε παραδείγματος χάρη ρύθμιση των οφειλών που οφείλονται στον ΕΛΓΑ για να πληρωθούν οι αποζημιώσεις και όταν θα έρθει η πληρωμή της συγκεκριμένης δόσης του ΕΛΓΑ να πούμε ισχύει το ακατάσχετο. Αντιλαμβάνεστε ότι τότε θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο που ουσιαστικά θα δυνατήσουμε έναν οργανισμό που έχει αυτό το δημόσιο, τον αλληλέγγυο χαρακτήρα και δίπλα περιμένει ο ιδιώτης. Αυτά να τα έχουν υπόψη τους οι αγρότες. Άρα λοιπόν πρέπει και να στηρίζουμε τους οργανισμούς οι οποίοι λειτουργούν με τη λογική της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και ταυτόχρονα είναι ο μονόδρομος πλέον. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί πρέπει να πενευόμαστε ότι τον Αύγουστο του 16 ολοκληρώσαμε τις πληρωμές και για τις ζημιές του 2015. Ναι, γιατί... Γιατί ήταν ένα μεγάλο, μεγάλο στοίχημα. Δεν πληρώναμε τους λογαριασμούς έγκαιρα. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Ναι. Καθυστερούσαν πολύ οι διαδικασίες. Συντομεύσαμε, μήνες. Επιταχύναμε. Δεν είναι απλά πήρε μια απόφαση ο υπουργός, τελείωσε. Αντί να πληρώνετε στον ένα χρόνο, θα πληρώνεις 5 μήνες. Θέλει μια ολόκληρη διαδικασία. Και βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση. Συντομεύουμε. Σας είπα ότι είναι μεγάλη υπόθεση το ότι συντομεύσαμε στο μισό το χρόνο μεταξύ ζημιάς και πληρωμής. Αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία ενδέχεται να καταλήξει αύριο μεθαύριο σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αλλά όμως δεν μπορεί αυτό να σημαίνει και αποφυγή διαδικασιών ελέγχου. Παραδείγματος χάρη, θα περάσουν από τα γεωχωρικά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ όλες αυτές οι περιπτώσεις, αν όντως είναι αυτές που δηλώνονται. Έτσι γίνεται. Εκ των πραγμάτων πρέπει να βάλουμε τάξη σε πολλά πράγματα. Κανένας δεν είπε να μην πει τάξη και κανένας δεν είπε να φτάσουμε σε παλιά συνθήματα του τύπου όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Και θυμόσαστε... Ήταν ένα λάθος που το πληρώσαμε. Και το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά, διότι εμφανίσαμε τελικά να έχουμε μια παραγωγή όσο όλη η Ευρώπη για να παίρνουμε τις αποζημιώσεις. Και επιπλέον γεμίσαμε χωματερές. Πάμε όμως τώρα... Τώρα που είπε όμως για τις αποζημιώσεις, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί είναι πολύ κουβέντα κάτω στα χωριά. Παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις και επιδοτήσεις? Έχει κλείσει η κάνουλα? Όχι, να σας πω. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι παίρνουν περισσότερα από ό,τι εισπράττουν ως εισόδημα οι αγρότες. Ακούστε. Ισχύει αυτό? Όχι αποζημιώσεις, ενισχύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του αγροτικού επαγγέλματος, έχει θεσπίσει τον μόνο κοινοτικό προϋπολογισμό. Είναι αυτό που λέμε ΚΑΠ, Κοινή Αγροτική Πολιτική. Λοιπόν. Εμείς λοιπόν συνολικά κάθε χρόνο παίρνουμε γύρω στα 2,5 εκατομμύρια κατευθείαν ενισχύσεις. Είμαστε από τις πιο ωφελημένες χώρες και σας το λέω, δηλαδή αν σε αυτό το ταμείο εμείς προσφέρνουμε 1 ευρώ παίρνουμε πολλαπλάσια επιστρεφόμενα, αρκεί να σας πω ότι ο μέσος όρος ενίσχυσης ανά εκτάριο στη χώρα μας είναι 500 ευρώ ενώ στις υπόλοιπες χώρες ο μέσος όρος είναι 250 ευρώ. Είμαστε κερδισμένοι από αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, πέραν των 2,5 υπάρχουν γύρω στο 1 εκατομμύριο επιδοτήσεις που αφορούν το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, αφορούν τις εξωτικές. Είναι πολύπλοκο το σύστημα. Πάντως είναι διασφαλισμένα περίπου 3,5 δις μέσο όρο σε ένα βάθος. Έρχονται συνεχώς, το τελευταίο σας παρακαλώ, διότι έρχονται συνεχώς και λέει ο υπουργός δεν μας απάντησε. Πετρέλαια του 2013, του 2014 και του 2015. Δεν τα έχουμε πληρωθεί. Ρωτήστε τον, λέει πότε θα τα πάρουμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε την προημερησία στη διάταξη συζήτηση και επειδή ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πράγματα. Να περιμένουμε, δηλαδή. Περιμένουν λοιπόν να παρακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία. Δηλαδή την είδηση δεν θα μας δώσει. Θα δοθεί απάντηση. Δεν μας δίνει την είδηση να παίξει και στα κανάλια. Γι' αυτό ήρθατε πρωί-πρωί και σας ταλαιπωρήσαμε. Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, Υπουργέ? Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Ωραία. Και η απάντηση θα είναι θετική. Επειδή λοιπόν έγιναν πολλές ερωτήσεις και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές της επαρχίας του ΣΥΡΙΖΑ,
Το ένα βασικό σημείο που βάζουμε. Υπάρχει σχεδιασμός για την ανάληψη πρωτοβουλειών σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να δοθεί παράταση στις υποχρεώσεις των πληγέντων αγροτών σε ό,τι έχουν προβλήματα και οφειλές κλπ. Έχετε τέτοιου είδους σχεδιασμό? Αυτό είναι σίγουρο, διότι εμείς μόλις έχουμε την πρώτη εκτίμηση, θα έχουμε επαφές με τα συναρμόδια Υπουργεία, ναι, και θα καταθέσουμε ακριβώς την εικόνα. Μάλιστα. Και αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλές περιοχές, για παράδειγμα, οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτης ανάγκης, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία από το Υπουργείο Οικονομικών, που σημαίνει ότι για πολλές οφειλές, για πολλές διαδικασίες που τους υποχρεώνουν να ανταποκριθούν, θα υπάρξει μια παράταση. Και επιμένουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βάζουν και άλλα ζητήματα. Τι θα κάνετε, λέει, με το πρόβλημα της μετακίνησης των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ? Επίσης. Είπαμε λοιπόν ότι το πρώτο θα ενισχύσουμε το προσωπικό που θα ασχοληθεί με τις εκτιμήσεις, προσλαμβάνοντας έκτακτο προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα είμαστε σε μια ώρα που η πίεση που ασκούμε εμείς ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την επαναφορά του δεκάλεπτου στις χιλιομετρικές αποζημιώσεις, πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχει αποτέλεσμα. Μάλιστα, λοιπόν, εντάξει, Υπουργέ, ευχαριστούμε. Να χαλάσετε την έκπληξη, αλλά ένα στοιχείο από αυτό που αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να καταλάβουμε σε ποια κατεύθυνση θα είναι, όχι τι θα πει. Το θετικά το ακούσαμε. Σε τι θα λέγατε, λογική, αρνητικά δηλαδή, θα λέγατε. Τι βάλατε, γιατί τα κουβεντιάσετε με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι δική του μόνο. Το συζητάτε, φαντάζομαι. Λίγη υπομονή, διότι. Πρώτα απ' όλα, και αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός είναι θέματα δικά του και βεβαίως δεν μπορώ να δώσω εγώ την τελευταία απάντηση. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ήρθατε. Καλημέρα μας. Λοιπόν, Άννα Ομηρίδου, Θεσσαλονίκη.